λεπτομέρειες, όπου υπερέχει η ομάδα του Ισάμου, γιατί οι παίκτες της ομάδας είναι παιδιά που έχουν πάρα πολλές παραστάσεις από Α1 και Α2 και μπορούν να διαχειριστούν τις κρίσιμες φάσεις στα κοντινά σκορ. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια στον πρώτο γύρο, είμαστε ψηλά. Ο στόχος της ομάδας είναι να είναι στην πρώτη τετράδα. Ούτως ή άλλως όλα αυτά τα ντέρμπι των πρωτοπόρων στην κανονική διάρκεια είναι ντέρμπι μόνο ψυχολογίας και γοήτρου, αφού η βαθμολογία μετά μηδενίζει και εκεί πέρα πλέον είναι τα σημαντικά. Οι στόχοι της ομάδας σας είναι για την Α1? Ο στόχος της ομάδας είναι να μπει στην τετράδα. Έχουμε παίχτες νεαρούς σε ηλικία που δεν έχουν πολλές παραστάσεις και είναι ευκαιρία για αυτούς να παίξουν παιχνίδια κρίσιμα και να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία που τους λείπει. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτόν τον κόσμο που ήταν σήμερα εδώ στο γήπεδο? Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ όμορφο το βάλει να εξαπλώνεται, ειδικά το αντρικό, στην επαρχία. Εύχομαι η ομάδα της Σάμου να συνεχίσει να είναι δυνατή στις υψηλές κατηγορίες και ο κόσμος να υποστηρίξει την ομάδα ακόμα περισσότερο και με περισσότερη παρουσία μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Καλή χρονιά να έχετε. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Και καλή συνέχεια στην ομάδα σας.